Γιώργο Τσελίκα, να ακούσουμε και την άλλη πλευρά. Έλα, Γιώργο. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα. Δίπλα μου, λοιπόν, είναι η κυρία Κατερίνα Κοντορούση. Είναι εξωτερική συνεργάτης με το Κυβωτό του Κόσμου, ως κομμότρια. Πηγαίνει δηλαδή μερικές ώρες εκεί, μερικές φορές τη βδομάδα και κουρεύει τα παιδιά. Μας τα πει εκτενέστερα ίδια. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Εσείς τι, τι εικόνα έχετε από τη δομή, τις ώρες τουλάχιστον που πηγαίνατε εκεί και βλέπατε πρόσωπα και πράγματα. Τι εικόνα έχετε? Ωραία. Εγώ η εικόνα που έχω από τη δομή είναι ότι ήταν πάρα πολύ καθαρά. Τα παιδιά ήταν πάντα πάρα πολύ χαμογελαστά και μιλάω για όλες τις ηλικίες, από 2 χρονών μέχρι και 18 που συνάντησα εκεί. Υπήρχαν άνθρωποι που τα διάβαζαν, τα πρόσεχαν. Δεν είχατε αντιληφθεί δηλαδή κάτι που να σας κάνει εντύπωση αρνητική? Όχι, δεν είχα αντιληφθεί τίποτα που να μου κάνει εντύπωση. Πόσες φορές έχετε πάει εκεί? Με τους ανθρώπους που δούλευαν. Πόσες φορές έχετε πάει? 10. 10. Mm-hmm. Πόσα παιδιά έχετε δει? Ακή, από πότε, να μας προσδιορίσει λίγο το χρονικό διάστημα, από πότε ξεκινήσατε να πηγαίνετε? Έχω ένα χρόνο. Μάλιστα. Τον τελευταίο χρόνο, δηλαδή. Και εδώ υπάρχουν οι καταγγελίες, δηλαδή. Τον τελευταίο χρόνο. Πια. Δεν είδατε κανένα παιδί στενοχωρημένο, να σφιχτιά, να πιέζεται? Δεν είδα κανένα παιδί χτυπημένο, δεν είδα κανένα παιδί στενοχωρημένο. Και όταν πήγαινα εγώ, δεν θα ερχόντουσαν κανάλια για να τους έχουν πει τι να λένε. Έτσι. Ναι, σωστά. Ήταν περιποιημένα, καθαρά. Εγώ πήγαινα την ώρα του φαγητού, μεσημέρι, για να έχουν γυρίσει και από το σχολείο. Αυτές οι καταγγελίες τώρα τι εντύπωση σας κάνουν εσάς? Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά εγώ δεν πιστεύω αυτά που λέγονται. Εσείς γνωρίζεστε με τον πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα? Όχι, δεν τους έχω δει ποτέ από κοντά. Είχατε επικοινωνία με κάποιον άλλον, δηλαδή, στη δομή του Κολονού, που σας πρότεινε να πηγαίνετε εκεί? Πώς φτάσατε εσείς εκεί? Με ποια κριτήρια, θέλω να πω, από γνωστό? Μέσω αγγελίας? Ωραία. Όχι. Όλοι εσείς οι δημοσιογράφοι όλα αυτά τα χρόνια εκθιάζατε την δομή και τον πατέρα Αντώνιο και εμένα, όπως και πολλούς άλλους ανθρώπους, με κάνατε να θέλω να πάω να προσφέρω και εγώ κάτι. Οπότε πήρα την απόφαση να πάω. Μάλιστα. Όταν πήγατε, ωστόσο, επειδή θα είχατε επαφή με τα παιδιά, σας ζητήθηκε ένα βιογραφικό σας? Από πού προέρχεστε? Όχι απλά μου ζητήθηκε. Όχι απλά μου ζητήθηκε. Μου πήρανε μια πολύ μεγάλη συνέντευξη, τουλάχιστον μια μισή ώρα. Με ρωτήσανε πάρα πολλά πράγματα. Μου έδωσαν ένα χαρτί που έπρεπε να το υπογράψω. Έπρεπε να πάω στην αστυνομία για να... μισό λεπτό, όπως το λένε, για το ποινικό μητρό. Να έχω το γνήσιο της υπογραφής. Για το ποινικό μητρό. Και υπέγραψα υπεύθυνη δήλωση του 105, πώς λένε, του νόμου 105, ότι δεν είχα ποτέ παραβατική συμπεριφορά. Άρα έγιναν όλες οι τυπικές διαδικασίες, μας λέτε. Να κάνω μια μικρή ερώτηση. Κυρία Κοντορούση, όταν επισκεπτόσατε το χώρο, είχατε πρόσβαση σε όλους τους χώρους, είχατε πάντα επιτήρηση ή γινούσαν ελεύθερα μέσα σε αυτόν? Όταν εννοείται να κινούμε ελεύθερα, την πηγαίνατε σε διάφορους χώρους ή είχατε ένα συγκεκριμένο πόστο που σας συνόδευε κάποιος και εκεί μένατε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία να κουρέψει τα παιδιά? Εννοώ, ήσασταν πάντα υπό επιτήρηση ή ήσασταν ελεύθεροι εκεί στον χώρο? Ελεύθερη δεν ήμουνα, αλλά δεν είχα και καμιά επιτήρηση, δηλαδή, να με... Υπήρχε όμως κάποιος άνθρωπος ο οποίος έλεγχε αν θα κάνατε κάποιες μετακινήσεις εντός, από δωμάτιο στο δωμάτιο? Φυσικά, καταρχήν δεν πήγαινα από δωμάτιο σε δωμάτιο. Σε χώρο, σε χώρο. Είχα πάει στην τραπεζαρία που τρώγανε τα παιδιά. Υπήρχε, ναι, βέβαια, υπήρχαν οι άνθρωποι εργαζόμενοι. Άρα, λοιπόν, εσείς έχετε μια πολύ καλή... πολύ μεγάλη φροντίδα. Έχετε πολύ καλή εικόνα για τη δομή. Εμείς θέλουμε να καταγράψουμε όλες τις απόψεις. Δεν είμαστε εδώ εμείς εισαγγελείς, όπως αντιλαμβάνεστε. Εμείς πήραμε τη μία πλευρά, παίρνουμε και την άλλη, παίρνουμε και την παράλληλη και σεβόμαστε πολύ αυτό που λέτε. Αλίμονο. Δεν θέλουμε εμείς να πείτε κάτι άλλο. Θέλουμε να πείτε τη δική σας εμπειρία. Γι' αυτό σας ρωτάμε. 10 φορές πήγε, λέει, παιδιά, κόψτε τα παιδιά. Η δική μου εμπειρία είναι πάρα πολύ καλή, σε όσες ώρες έζησα εκεί μέσα και με αυτά που είδα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τον Γιώργο Τσελίκα. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν λοιπόν όλες οι πλευρές. Είμαστε υποχρεωμένοι να τις αναδεικνύουμε αυτές τις πλευρές. Έτσι δεν είναι μόνο η πλευρά των καταγγελιών. Μέχρι να διαδευκανθεί η υπόθεση. Βεβαίως. Έτσι είναι. Ο εισαγγελέας θα αποφασίσει, όχι η τηλεόραση. Η τηλεόραση δεν κάνει ρεπορτάζ. Δεν κάνει εισαγγελική δουλειά. Σωστά. Μπορεί μερικοί να θέλουν να την κάνουν. Και άλλο κάνουμε. Και την κάνουν κάποιοι. Και κοίτα να δεις, ρωτήσαμε, γιατί έχει σημασία το πώς μπαίνει ένας άνθρωπος μέσα στη δομή να εργαστεί και να συνυπάρξει με τα παιδιά. Λέει ότι της πήρανε συνέντευξη επί μια μισή ώρα, ότι έπρεπε να φέρει έγγραφα από την αστυνομία. Δεν το φώναξε από τον δρόμο. Έλα μέσα να κουρέψεις. Ότι έχουμε πέσει να φάμε τον πατέρα Αντώνιο, την πρεσβυτέρα. Η δικαιοσύνη θα δει τι ακριβώς έχει συμβεί. Οι καταγγελίες υπάρχουν. Έχουμε καταθέσει σήμερα. Πάρα πολλά θα γίνουν. Άρα λοιπόν θα το δούμε.